απαρχαιωμένες πεποιθήσεις γύρω από τις σχέσεις που οδηγούν σε απαρχαιωμένα και άρα μη λειτουργικά, δυσλειτουργικά μοτίβα συμπεριφοράς στις σχέσεις μας το εδώ και το τώρα. Γιατί πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται πως δυσκολεύονται να βρίσκονται σε μια σχέση, δυσκολεύονται με τις σχέσεις τους, ειδικά με τις ερωτικές σχέσεις ή δυσκολεύονται να μπουν σε σχέσεις και παραπονιούνται ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν τους υπολογίζουν, δεν τους αγαπούν, μα δεν αξίζω κι εγώ να αγαπηθώ, μα γιατί να είμαι μόνη, μόνος, αν και συνήθως αυτές οι φράσεις έρχονται από γυναίκες και πολύ λιγότερο από άνδρες, δεν ξέρω γιατί, ωραίο. Για να δούμε λοιπόν μαζί ποιες είναι αυτές οι απαρχαιωμένες πεποιθήσεις και για ποιο λόγο ουσιαστικά δεν ισχύουν. Θέλω να αναρωτηθείς λοιπόν μέσα σου τι έχεις μάθει στην οικογένειά σου για το τι σημαίνει αγάπη. Ναι, εκεί θα πάμε πίσω, στην οικογένεια, στην παιδική μας ηλικία, στη βάση μας, εκεί που δημιουργήθηκαν δηλαδή σε αυτή τη φάση ζωής, στην παιδική μας ηλικία, εκεί που δημιουργήθηκαν τα προγράμματα ασφάλειας, στον ενστικτόδη ερπετοειδή μας εγκέφαλο, στο μη συνειδητό ασυνείδητό μας κομμάτι, εκεί που δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι πεποιθήσεις για το τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει άνθρωπος, ποια είναι η σωστή συμπεριφορά, ποιος είναι ο σωστός τρόπος σκέψης, πώς χρειάζεται να ζούμε τη ζωή μας. Εκεί λοιπόν, στον ενστικτόδη εγκέφαλο, που υπάρχουν όλα αυτά τα προγράμματα ασφάλειας και επιβίωσης, άρα αυτός είναι ο τίτλος πάνω από όλα αυτά τα προγράμματα, η ομπρέλα κάτω από την οποία βρίσκονται, δηλαδή λένε για να είσαι ασφαλής χρειάζεται να υπακούς σε αυτούς τους κανόνες που σου μάθαμε εμείς ως γονείς, ως κουλτούρα, ως πολιτισμός, ως κοινωνία στην παιδική σου ηλικία. Για να είσαι ασφαλής χρειάζεται να ακολουθείς αυτές τις νόρμες, αυτά τα φυσιολογικά, αυτά είναι τα φυσιολογικά, αυτά χρειάζεται να ακολουθείς. Είναι όμως και λειτουργικά. Στο εδώ και το τώρα μας λοιπόν, πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι ο τρόπος που λειτουργούμε, παρότι δυσκολευόμαστε να βγούμε από αυτό το μοτίβο τρόπου λειτουργίας, από αυτό το μοτίβο σκέψεων, δράσεων, επιλογών και πολλοί άνθρωποι λένε «Μα ξέρω το σωστό, αλλά δεν μπορώ να φύγω από αυτό» ή «Γιατί συνεχίζω να κάνω λανθασμένες επιλογές», «Γιατί πέφτω στους ίδιους και τους ίδιους ανθρώπους», «Γιατί συνεχίζω να προσελκύω λανθασμένους ανθρώπους στη ζωή μου, δηλαδή μη ταιριαστούς για εμένα», γιατί αυτά τα μοτίβα συμπεριφοράς, τα δυσλειτουργικά, που τώρα ξέρουμε ότι είναι δυσλειτουργικά, δεν μας τα έμαθαν οι γονείς μας για να μας οδηγήσουν στο να δυσλειτουργούμε. Στο εκεί και το τότε κάποια από αυτά μπορεί και να λειτουργούσαν για άλλους ανθρώπους ή ακόμα και για τους γονείς μας. Στο εδώ και το τώρα εμείς ανακαλύπτουμε ότι είναι δυσλειτουργικά. Επαναλαμβάνω, στο εδώ και το τώρα. Στο εκεί και το τότε τοποθετήθηκαν μέσα μας ως προγράμματα ασφάλειας και αυτός είναι ο λόγος που δυσκολευόμαστε να βγούμε από αυτό. Γιατί είναι μέσα μας ριζωμένα ως αυτή είναι η ασφάλειά σου. Το ότι εσύ σήμερα, εμείς σήμερα, εγώ, εσείς δυσλειτουργούμε με αυτά δεν σημαίνει πως από τη μια στιγμή στην άλλη έχουμε τη δυνατότητα μεταμόρφωσης αυτών των προγραμμάτων ή αλλαγής αυτών των προγραμμάτων. Ο λόγος που δυσκολευόμαστε λοιπόν είναι ότι είναι καλοριζωμένα μέσα μας και ο τίτλος τους είναι πρόγραμμα ασφάλειας και δεν ξεριζώνεται. Είναι δυσλειτουργικό, ναι, να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις, ναι. Ελάτε να δούμε λοιπόν ποιος είναι αυτός ο τρόπος σκέψης. Γιατί αν δεν ξέρουμε και με τι έχουμε να παλέψουμε, να το πω έτσι, τότε απλά κάποιος λέει «Δεν καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει, σηκώνω τα χέρια ψηλά, απλά συνεχίζω να επιλέγω λανθασμένους ανθρώπους, θα μείνω μόνη μόνος για πάντα» και τέλος. Τι σημαίνει λοιπόν αγάπη? Πήγαινε πίσω στην παιδική σου ηλικία, εκεί που έμαθες τι σημαίνει αγάπη. Πώς την έμαθες? Βλέποντας το μοτίβο συμπεριφοράς των γονιών σου, βλέποντας το μοτίβο συμπεριφοράς και άρα το μοτίβο φροντίδας του ενός προς τον άλλον ως πράξη αγάπης, εκεί έμαθες τι σημαίνει αγάπη, βλέποντας όμως και μοτίβα συμπεριφοράς και άλλων ανθρώπων. Θείοι, θείες, παππούς, γιαγιάς, φίλοι των γονιών, δάσκαλοι αργότερα.
Άρα όλες αυτές οι σχέσεις σε επίπεδο και ερωτικών και φιλικών σχέσεων, ως ζευγάρια, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο τι καταγράφηκε μέσα σου, άρα στο τι καταγραφές έχεις μέσα σου για το τι σημαίνει φυσιολογική σχέση. Σχέση δηλαδή που χρειάζεται και εγώ, μιας και τότε έμαθα ότι είναι φυσιολογική και εκεί θα είμαι ασφαλής, αυτή χρειάζεται και εγώ να φτιάξω. Μήπως αναπαραγάγεις λοιπόν τη σχέση των γονιών σου ή κάποια πρότυπα μοτίβα συμπεριφοράς που είδες ως παιδί? Γιατί αυτά καταγράφηκαν μέσα σου και άρα αυτά να δημιουργείς και εσύ στο εδώ και το τώρα στη ζωή σου. Αν εντοπίσεις κάτι τέτοιο, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στο κομμάτι της προσωπικής σου ανάπτυξης και στο κομμάτι της δουλειάς με τον εαυτό σου, για να το προχωρήσεις από εκεί και πέρα και να δεις πώς μπορούν πάνω σε αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς να γίνουν κάποιες εξωτερικές διορθωτικές κινήσεις, αλλά 100% και σίγουρα χρειάζεται να δουλέψεις για να γίνουν και διορθωτικές κινήσεις σε επίπεδο πεποιθήσεων, δηλαδή σε επίπεδο τρόπου σκέψης και άρα και εσωτερικού διαλόγου. Τι μπορεί να μάθαμε λοιπόν ως παιδιά, για να το βάλουμε τώρα σε λέξεις ξεκάθαρες, τι μπορεί να μάθαμε ως παιδιά για το τι σημαίνει αγάπη? Θα πάρω το παράδειγμα της ελληνικής κοινωνίας, μιας και βρισκόμαστε εδώ. Ισχύει κάτι παρόμοιο και σε άλλες κοινωνίες και σε άλλες κουλτούρες, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για τη δική μας. Μέσα λοιπόν στην ελληνική οικογένεια είδαμε την αγάπη ως κτητικότητα. Είδαμε την αγάπη ως παρέμβαση. Ο ένας να εμπλέκεται στη ζωή του άλλου και να παρεμβαίνει. Με τρόπο έτσι κάποιες φορές και κουτσομπολίστικο, κάποιες άλλες φορές με τρόπο ότι εγώ ξέρω καλύτερα από εσένα για εσένα και σίγουρα με μία διάθεση παραβίασης, επιβολής και με μία διάθεση να έχει ο άλλος τον έλεγχο, ο γονέας τον έλεγχο. Άρα, ζήσαμε την αγάπη ως κτητικότητα, ως παρέμβαση παραβίαση και ως ένα συνεχή έλεγχο. Δεν είναι λογικό λοιπόν να ασφικτιάς? Κάποιοι από εσάς δυσκολεύονται να βρεθούν σε σχέση γιατί ασφικτιούν. Κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε σχέση αλλά κάνουν τα ίδια. Τι κάνουν τα ίδια? Και το λένε, μα εγώ ενδιαφέρομαι για εσένα, μα εγώ δείχνω ενδιαφέρον και τον πνίγει τον άλλον. Δείχνω ενδιαφέρον, το μάθαμε στην οικογένειά μας σαν κτητικότητα, παρέμβαση, παραβίαση, επιβολή ελέγχου. Και το ονομάσαμε αγάπη, μας το ονόμασαν αγάπη, το ζήσαμε ως αγάπη, το είδαμε ως αγάπη, το αναπαραγάγουμε ως πράξη αγάπης. Είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι είτε ασφικτιούν μέσα σε τέτοιες σχέσεις που ουσιαστικά παραβιάζονται, είτε δημιουργούν οι ίδιοι προς τους άλλους ανθρώπους συνθήκες παραβίασης. Παραβιάζουν τον σύντροφο, τη σύντροφο. Δεν θα πας εδώ, δεν θα πας εκεί, μη βγεις από εδώ, μη βγεις από εκεί, όχι όλα πρέπει να τα κάνουμε μαζί. Δηλαδή ο ένας μπαίνει μέσα στον άλλον σαν να δικαιούται να έχει ο ένας τον άλλον κτήμα του ή κτήμα της. Χρειάζεται λοιπόν να βουτήξεις βαθιά μέσα σου και να δεις, αν και κατά πόσον αν, αυτό είναι σεβασμός. Είναι σεβασμός προς τον εαυτό σου, αν είναι αυτοσεβασμός, το να παραβιάζεις το δικαίωμα του άλλου ανθρώπου να παραμένει ελεύθερος, αν είναι αυτοσεβασμός, αν είναι δηλαδή σέβομαι τον εαυτό μου και ταυτόχρονα σέβομαι τον άλλον. Το να επιμένει κάποιος, το να επιμένει να κυνηγάει κάποιον άλλον, να τον διεκδικεί, ενώ ο άλλος επαναλαμβανόμενα λέει όχι, δεν είναι πράξη αγάπης. Η επιμονή δεν είναι με όρους δηλαδή να μην αντέχει ο άλλος. Αυτό εννοώ επιμονή. Δεν μιλάω για την πρώτη, για τη δεύτερη, για την τρίτη φορά που θα επιμείνουμε σε κάτι. Το να επιμένουμε όμως να έχουμε δικόν μας ή δική μας την άλλη ή δικό μας τον άλλον άνθρωπο, αυτό δεν είναι ενδιαφέρον. Αυτό είναι παραβίαση. Αυτό είναι σε πνίγω. Αυτό είναι σε θεωρώ κτήμα μου και άρα έχω δικαίωμα να σου επιβάλλουμε και γιατί δεν με θέλεις. Αφού εγώ σε θέλω δεν μπορεί, θα με θέλεις κι εσύ. Και επιμένω. Δεν είναι σεβασμός στην ελευθερία του άλλου ανθρώπου και σίγουρα δεν είναι σεβασμός προς τον εαυτό σου.
Χρειάζεται λοιπόν να βουτήξουμε μέσα μας και να δούμε, να βρούμε, να αναγνωρίσουμε, να ανιχνεύσουμε αυτά τα μοτίβα συμπεριφοράς, αυτά τα μοτίβα ουσιαστικά πεποιθήσεων, που η μία σκέψη φέρνει την άλλη, η άλλη λέξη φέρνει την άλλη και καταλήγουν όλα σε μία πεποίθηση, σε ένα κανόνα για το τι σημαίνει αγάπη, για το τι σημαίνει σχέσεις και σε ποια συνθήκη σχέσεις και αγάπης θα είμαι ασφαλής. Αν η συνθήκη σχέσης και αγάπης μέσα στην οποία μάθαμε ότι μπορούμε να είμαστε ασφαλείς είναι η εκτιτικότητα, η παραβίαση, η παρέμβαση, ο έλεγχος και να είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, μέσα στον άλλον και να είμαστε αδιαχώριστοι, είναι ένα δυσλειτουργικό μοτίβο συμπεριφοράς που αν το εντοπίσεις πως υπάρχει στη ζωή σου είναι η ρίζα του γιατί δυσκολεύεσαι να είσαι σε σχέση ή ακόμα κι αν είσαι, δυσκολεύεσαι να αγαπιέσαι. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε μια τέτοια συνθήκη να αγαπηθείς, ούτε καν να αγαπήσεις. Παρότι έτσι νιώθεις ότι αγαπάς τον άλλον, όχι. Δεν τον αγαπάς. Δεν τον αγαπάς γιατί αυτό που περιέγραψα όλο δεν είναι η αγάπη. Δεν είναι έτσι αγάπη, δεν σημαίνει αυτό αγάπη, άρα αν εσύ λες εγώ τον αγαπάω τον άλλον, αλλά είσαι εκτιτική-εκτιτικός, επιβάλλεις και επιβάλλεσαι, θέλεις να διατηρείς τον έλεγχο και προσπαθείς να επιβάλλεις τον έλεγχο, δεν είναι αγάπη, δεν τον αγαπάς. Δεν ξέρεις τι σημαίνει αγάπη, δεν υπάρχει κατηγόρια εδώ, αλλά χρειάζεται να τη μάθεις για να μπορέσεις να τη δώσεις και στον εαυτό σου, ώστε να μην είναι σε τέτοιο βαθμό επίγοντος η ανάγκη σου ντε και καλά να την πάρεις από τον άλλον άνθρωπο με το να τον πνίγεις. Χρειάζεται λοιπόν και να τη δώσεις στον εαυτό σου και έπειτα να τη δώσεις και στους ανθρώπους που όπως λες αγαπάς. Χρειάζεται να βουτήξουμε βαθιά μέσα μας και να ανακαλύψουμε αυτά τα σκοτεινά μας σκιώδη κομμάτια. Σκιώδη είναι τα κομμάτια που δεν βλέπουμε. Και δεν τα βλέπουμε γιατί τα φοβόμαστε, γιατί δεν έχουμε βουτήξει μέσα μας και συνήθως δεν βουτάμε μέσα μας γιατί τα φοβόμαστε όλα αυτά. Για παράδειγμα, σήμερα κάποιοι από εσάς έχετε σοκαριστεί ή έχετε φοβηθεί ή νιώθετε κάποια ντροπή και ενοχή, όπ, τα έκανα λάθος. Όλη αυτή η ντροπή, η ενοχή, ο φόβος, ο τρόμος, η δυσφορία που νιώθετε είναι αυτό που μας μπλοκάρει στο να βουτήξουμε παθιά στα σκοτάδια μας. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την ελευθερία και το φως παρά μόνο να βουτήξουμε εκεί και να δούμε σε ποια σημεία της ζωής μας είμαστε σκλαβωμένοι, είμαστε υποδουλωμένοι, έχουμε δεσμά και δεσμούς και δεσμά και όρια και όρους τέτοιους που μας κάνουν και δυσλειτουργούμε. Και όλα αυτά βρίσκονται στα σκοτεινά μας σημεία. Βουτάμε λοιπόν στα σκοτάδια μας για να αναδυθούμε στο φως. Βουτάω στα σκοτάδια μου και αναδύομαι στο φως.